καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη και από την 75η ΔΕΤ. Η έκθεση άνοιξε επίσημα τις πύλες της και οι πρώτοι επισκέπτες καταφθάνουν. Το πρωί και ο Πρωθυπουργός βρίσκεται ήδη στη Διεθνή Έκθεση για τον καθιερωμένο αγιασμό. Έπεται η επίσκεψή του στα περίπτερα της έκθεσης, με πλήθος δημοσιογράφων να τον ακολουθεί. Άλλωστε, η σημερινή ημέρα έχει έντονο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς όλοι αναμένουν την ομιλία του στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Πήγαμε στο Ιταλικό περίπτερο και αυτή τη στιγμή γίνονται τα εγγένεια του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Στα πλαίσια των εγγενείων του περιπτέρου του Υπουργείου Πολιτισμού έχουμε 8 χορευτές break dance από τους καλύτερους στην Ελλάδα που έχουν πρωταγωνιστεί στους διαγωνισμούς του Battle of the Year και συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος θα παρουσιάσουν ένα 20 λεπτό εντυπωσιακό break dance show. Στο περίπτερο 13 φιλοξενείται επίσης και το θεματικό αφιέρωμα με τίτλο Energyland, καθώς και η θεματική ενότητα ντόμησης. Στόχος τους να εξοικονομήσουμε ενέργεια, να έχουμε υψηλή απόδοση και να μάθουμε όλες τις νέες τάσεις για τις σύγχρονες κατασκευές. Είμαστε μια εταιρεία η οποία κατασκευάζει κουφώματα με ενεργειακά και μη ενεργειακά τζάμια και αυτό οφείλεται στο ότι αυτό γίνεται για να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια και βέβαια για μεγαλύτερη οικονομία για το σπίτι. Θα χαρούμε πάρα πολύ να περάσετε από το περίπτερο μας για να μπορέσουμε να σας εξηγήσουμε καλύτερα το τι ακριβώς είναι αυτό που παρουσιάζουμε. Η παρουσία μας εδώ εξυπηρετεί την ενημέρωση για τον καταναλωτή, για όλους τους ενδιαφερόμενους, είτε αναφερόμαστε σε επενδυτές για μεγάλα έργα, είτε ακόμη και σε μικρούς επενδυτές για αυτόνομα μικρά συστήματα για κάλυψη των ειδικών τους αναγκών ή και για υγειακά φωτοβολταϊκά συστήματα, τα οποία όπως όλοι γνωρίζουμε βέβαια σήμερα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και έχουν σημαντικό ενδιαφέρον οικονομικό και οικολογικό και για τον καταναλωτή αλλά και ιδιαίτερα για την χώρα μας. Περιπτέρω της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, οι πολιτιστικοί σύλλογοι της πόλης και της Χαλκιδικής δίνουν καθημερινά το παρόν και εσείς έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα. Την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου, οι έμποροι και οι επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν η μερίδα στις 10 το πρωί. Οι υπόλοιποι φίλοι του ποδηλάτου θα δούμε bike show έξω από το περίπτερο 14. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την τιμόμενη χώρα, αύριο όλο το πρωί και όλο το απόγευμα θα παρακολουθήσουμε παραδοσιακούς ουγγαρέζικους χορούς έξω από το Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Στο ίδιο σημείο στις 9 το βράδυ θα ακουστούν παραδοσιακά τραγούδια από την Ουγγαρία.